Είμαστε στο γραφείο του κυρίου Γιώργου Μελή, ενός από τους παλαιούς παράγοντες, πρώην αρχηγός και νυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Greek American. Κύριε Μελή, πείτε μας με δυο λόγια συνοπτικά την ιστορία αυτού του θαυμάσιου συλλόγου του Greek American, πώς προέκυψε. Πριν από τον Greek American, τη δεκαετία του 20, υπήρχε ένα σύλλογος ελληνορωμαϊκής πάλης, ο Ερμής. Έτσι δεν είναι? Για πείτε μας δύο λόγια πρώτα γι' αυτό. Και βασικό σε αυτή τη δραστηριότητα είχε ο Σύλλογος εκείνο τον καιρό, σε ελληνορωμαϊκή πάλη. Μετά από τον πόλεμο, αρκετοί πήγανε βέβαια, σταματήσανε δραστηριότητες του Συλλόγου, αλλά μερικοί Έλληνες παίζανε ποδόσφαιρο στο Central Park. Mm-hmm. Και εκεί, μετά από τον πόλεμο, αποφασίσανε να ιδρύσουν τον Greek Americans. Και από τότε, το 1946, το Greek America είναι στην ενεδρή δράση. Μέχρι σήμερα, που στα αυτά τα χρόνια μπορώ να σας πω ότι έχει αρκετά σημαντικά ρεκόρ σε εθνικά πρωταθλήματα. Έχει κερδίσει το κύπελλο Αμερικής 4 φορές, έχει παίξει 5 φορές στο Finals. Στα Finals έχει κερδίσει τις 4 φορές. Και βέβαια έχει κερδίσει το πρωτάθλημα του Cosmopolitan Soccer League 7 φορές, που και αυτό είναι ρεκόρ. Και η β' ομάδα του Συλλόγου έχει κερδίσει πρωταθλήματα, κύπελλα, State Cups. Η ομάδα των Παλεμάχων το ίδιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει μια ένδοξη πορεία. Ακριβώς. Γεμάτη σελίδες, όμορφες και με νίκες. Ακριβώς. Παρελθόν. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει τα τελευταία 2-3 χρόνια και έχει να κάνει με την πώληση του μόνου περιουσιακού στοιχείου που είναι το κτίριο. Πείτε μας πώς προέκυψε το πρόβλημα, τι ακριβώς συμβαίνει, δεδομένου το γεγονός ότι το κτίριο είναι το μοναδικό έσοδο αυτής της λειτουργίας, της αθλητικής λειτουργίας, προσφορά στην ομογένεια. Πριν μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 1974, μερικά μέλη της ομάδος αποφασίσαν να πάρουν ένα δεύτερο κτίριο, το οποίο το πρώτο είχε χαθεί για διάφορους λόγους και στην τωρινή διεύθυνση, και για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν, αποφασίσαν να κάνουν ένα διαφορετικό entity, δηλαδή και να νίκει, το οποίο να μπορεί να προστατέψει το κτίριο. Και βέβαια όλα τα έσοδα του κτιρίου θα πηγαίνανε για τα έξοδα της ομάδας. Και αυτό γινόταν από τότε. Στη διάρκεια του κάθε σύλλογος βέβαια, χρειάζεται και καινούριο αίμα. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί οι οποίοι παραμένανε από τους originals, του συλλόγου, πλησιάζαν άλλους αθλητικούς συλλόγους της ομογένειας και να έρθουν για να δώσουν πνοή και ζωή στο σύλλογο, όπως είχε γίνει στο παρελθόν με την ομάδα του Hellenic. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί, ένας παλιός, ότι το Greek American και το Hellenic, που ήταν σαν να, ας πούμε, στα ελληνικά δεδομένα της Ελλάδος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα κάνανε συγχώνευση. Και όμως αυτή η συγχώνευση πότε έγινε? Δεν θυμάμαι. Πώς έγινε και στην... Το 70, αρχές 70, 76, 77, κάπου εκεί πέρα, αν ενθυμούμε καλά. Και μετά είχαμε τη συγχώνευση με τον Άτλα, το 1988. Μετά το 1988 πάλι θεωρήσανε σωστό εκείνο τον καιρό οι σύμβουλοι της ομάδος να πλησιάσουν έναν άλλο σύλλογο. Πλησιάσανε άλλους συλλόγους που πήγαν τότε στην ενεργή δράση, και ένα από αυτά ήταν και ο Νίο Κάτλας. Ο Νίο Κάτλας δέχτηκε και έγινε η συγχώνευση το 1988 με την προϋπόθεση ότι, προϋπόθεση βέβαια το κάνανε αυτό, αλλά μας το κάνανε point out, ότι θα έρθετε μαζί μας και θα παίρνετε όλα τα έσοδα του κτηρίου,
θα είχατε χρησιμοποιείτε εσείς για τα έξοδα των ομάδων. Mm-hmm. Διότι είπαμε, δεν είναι ομάδα, είναι ομάδες. Είναι πάντοτε. Λοιπόν, και αυτό έγινε. Και συγκεκριμένα τότε πρόεδρος ήταν ο κύριος Ηλίου και αντιπρόεδρος ο Γιώργος Λαζαρίδης, οι οποίοι είπαν εκείνον τον καιρό ότι και ταυτοχρόνως αυτά τα δύο άτομα θα μπουν τραστείς. Μέσα στους τραστείς, δηλαδή στο διοικητικό συμβούλιο που χειρίζεται και προστατεύει το κτίριο. Και πράγματι, για τον κόσμο που μας ακούει πρέπει να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά διοικητικά συμβούλια. Μπράβο. Ένα που διαχειρίζεται το κτίριο και ένα που διαχειρίζεται και διευθύνει την ομάδα. Την ομάδα, μπράβο. Ταυτοχρόνως, την ίδια χρονιά, ανάλαβε στο τότε που άλλαξε το όνομα, Greek American Atlas, που έγινε, πρόεδρος ήταν ο κύριος Ηλίου την πρώτη χρονιά. Περάσανε τα χρόνια και εμείς δεν είχαμε δει ποτέ trust agreement. Mm. Δεν είχαμε δει καταστατικό. Μας λέγανε ότι ο σύλλογος, το κτίριο, όσο παραδείγματος χάρη υπάρχει αθλητικό, έρχουν ομάδα, όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν στις ομάδες. Αν σταματήσουν να υπάρχουν ομάδες, τότε θα πρέπει να δωρηθεί το κτίριο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτό υπάρχει κάπου καταστατικά γραμμένα? Ναι, όταν κάναμε συγχώνευση τότε το 88, κάνανε ένα trust agreement, mm-hmm. το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει, και βάλανε μέσα μετά από ένα χρόνο. Υπάρχει ένα όρος δηλαδή, ένας όρος, ότι ναι. Σε περίπτωση που πουληθεί θα πάει στον Άγιο Μιχαήλ. Ναι. Πώς φτάσαμε στον αρχή να γίνεται συζήτηση για να πουληθεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο αυτού του οργανισμού, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που δίνει ζωή στα παιδιά της Ομογένειας. Έτσι τα κρατάει μακριά από τα ναρκωτικά, έχει πολλές αθλητικές δραστηριότητες, χώρια από την ένδοξη ιστορία που έχει και η οποία κάνει υπερήφανη την Ομογένεια. Να σας πω, σε κάθε αθλητικό σύλλογο ή σε οποιοδήποτε συμβούλιο, και οι Ομογενείς το ξέρουν αυτό, θα υπάρχει και ένα-δύο άτομα τα οποία είναι, αντιδρούν σε πάρα. Είναι στη φύση του Έλληνα αυτό. Μπράβο. Και συγκεκριμένα αυτό το άτομο στο σύλλογο το δικό μας λέγεται Παύλος Μπέτσος. Mm-hmm. Ο κύριος Μπέτσος από ανέκαθεν δεν είχε προσφέρει ποτέ στον αθλητικό σύλλογο, αλλά ήταν πάντοτε όμως, δεν ξέρω πώς βρέθηκε ας τραστεί, και πάντοτε ήταν αντιδρούσε σε οτιδήποτε πήγαν να γίνει. Ο λόγος? Αυτό πρέπει να τον ρωτήσετε τον ίδιο. Mm-hmm. Και έλεγε τότε πάντοτε ότι για κάποια μέρα πρέπει το κτίριο αυτό να δωρηθεί στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Όχι να πουληθεί, να δωρηθεί στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και επέμενε. Βέβαια, περάσανε τα χρόνια. Αρχάγγελος Μιχαήλ εννοούμε το Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής, το Γεροκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, περάσανε τα χρόνια και φτάσαμε τώρα πριν βέβαια, εμείς διαφωνούσαμε και ζωηρά μαζί του. Και βέβαια, στη διάρκεια αυτή, φύγανε από τη ζωή αρκετά άτομα οι τραστείς. Είμαστε 16 και φύγανε αρκετά και έπρεπε να αναπληρωθούν. Εμείς είχαμε πάντοτε διαφωνίες ανάμεταξή μας με ποια άτομα θα αναπληρώσουμε τους τραστείς. Ο κύριος Μπέτσος και δύο-τρία άλλα άτομα που είχε μαζί του, ο κύριος Τάγιος, ο κύριος Ξυλάς, θέλανε πάντοτε να βάλουν άτομα τα οποία ναι μεν ήταν στο Greek American πριν 40 χρόνια, αλλά τώρα είναι σε μεγάλη ηλικία. Και θέλανε μόνο και μόνο να τους πάρουν, να πάρουν την πολιτική. Για να έχουν την ψήφο. Την ψήφο για να διαλύσουν το Greek American. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν αναπληρώσαμε ποτέ τους τραστείς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε 11. Λοιπόν, πώς γίνεται η αναπλήρωση? Γίνεται χωρίς καταστατικές διαδικασίες, χωρίς εκλογές? Έτσι ξυπνάτε ένα πρωί και λέτε θα βάλουμε αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Να σας πω κάτι. Πρώτον, δεν έγινε ποτέ αυτό. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά βέβαια τώρα, μετά από όλα αυτά τα καθέκαστα, ξέρω τι είναι το νομικό πράγμα, πώς γίνεται, διότι είμαστε στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, και ξέρω πώς πρέπει να γίνει νόμιμα. Εν πάση περιπτώσει, τότε δεν το ξέρει κανένας και από αμέλεια, ούτε κανένας δεν το είχε, διότι τα χαρτιά και τα δύο corporation τα είχε
ο νομικός μας σύμβουλος που υπηρέτησε και πρόεδρος του συλλογού, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, και ταυτοχρόνως είχαμε προσλάβει κάποιον άλλον δικηγόρο, για να μην υπάρχει conflict of interest, τον κύριο William Avrelli, και πήγαμε σύσσωμοι το Συμβούλιο Τραστής για να καταχυρώσουμε το κτίριο. Ποια χρόνια αυτό? Αυτό έγινε μιλάμε το 2008. Mm. Είναι 3 χρόνια. Τους είπαμε τι θέλαμε να κάνουμε, ότι να μην μπορεί να το χειριστεί το κτίριο κανένας, να μην το εκμεταλλευτεί κανένας, και όσο υπάρχουν ομάδες, τα έσοδα θα πηγαίνουν στις ομάδες. Λοιπόν, αν γίνουν οι τραστείς λιγότεροι από 5, για διάφορους λόγους, διότι τότε πάλι θα πρέπει να πάει το κτίριο στον Αρχάγγελο Μιχάλη. Και αυτή την απόφαση, και περιμέναμε τους δικηγόρους να μας φέρουν τα λεγόμενα γεγονότα, να τα υπογράψουμε, να τα δώσουμε στην πολιτεία και να καταβληθεί το κτίριο. Αντί να γίνει αυτό όμως, ξαφνικά άρχισαν να προχωρούν για τη διαδικασία πώλησης. Ξαφνικά όμως, άτομα χάνανε το ενδιαφέρον τους. Η Λέσχη χρειαζόταν κάποια ανανέωση. Και όταν εμείς, διότι εγώ και μερικά άλλα άτομα από τους τραστείς, τυχαίνει να είμαστε και στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδος, πήγαμε και τους λέγαμε, παιδιά, κοιτάτε να δείτε, χρειαζόμαστε νέα άτομα, χρειαζόμαστε νέο αίμα η ομάδα. Έχουμε μείνει, τους μετράμε τα άτομα, οι γονείς που είναι στις παιδικές ομάδες, ναι, με θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν τους αρέσει το environment που υπάρχει στο ιστορικό. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Πάμε τώρα δηλαδή στο πρόβλημα της Λέσχης. Ακριβώς. Να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι το κτίριο διατηρεί μια Λέσχη που στην πραγματικότητα όταν το φτιάξανε πριν από εσάς οι πρόγονοί σας, θέλανε ένα αθλητικό κέντρο. Ένα κέντρο που θα δίνει ζωή στην νεολαία της ομογένειας. Αντί αυτού όμως, τι συνέβη? Δεν υπάρχει ουσιαστικά ένα αθλητικό κέντρο, υπάρχει μια Λέσχη η οποία δίνει κάποια έσοδα στην ομάδα, αλλά δεν είναι αθλητικό κέντρο, όπως το θέλετε εσείς. Καλά τα λέω μέχρι τώρα, σωστά, καλά το ξέρω. Σωστά. Okay. Εμείς θελήσαμε και κάναμε εισήγηση γραπτός, mm-hmm. να ξοδέψουμε χρήματα από την τσέπη μας, το τωρινό Διοικητικό Συμβουλίο, και να κάνουμε μία ανακαίνιση στη Λέσχη, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία άτομα με το που θα τα πλησιάσουμε να έρθουν να συμβάλλουν στην ιδέα του Greek American, να αισθάνονται άνετα εκεί μέσα. Και αυτοί όταν καταλάβανε, τι εννοώ με αυτούς, όταν καταλάβανε ότι μερικά από τα άτομα τα οποία ή το έχουν για στέκη τους εκεί μέσα στο σύλλογο και πηγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίζουν χαρτιά και εκεί μέσα και οτιδήποτε άλλο κάνουν, τότε πλησιάσανε τον Γιώργο τον Λαζαρίδη. Που ο Γιώργος ο Λαζαρίδης υπήρχε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου και τωρινός πρόεδρος των δραστής. Το ψήσανε και ήταν ένας από αυτούς τους πρωτοεργάτες που μάλωνε με τον Μπόλτο Μπέτσο ότι ποτέ το κτίριο δεν θα πάει, θα δοθεί αφού υπάρχουν ομάδες, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Το νόμιμο δηλαδή. Μπράβο. Για διάφορους λόγους το ψήνουν και αλλάζει. Γυρνάει ένα καλοκαίρι από την Ελλάδα, είδε ότι πηγαίνει στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι και κάνουμε ψηφοφορία συγκεκριμένα Νοεμβρίου 4 του 2010 και το θέμα, προτού καθίσουμε κάτω στο τραπέζι, φέρνουν θέμα να πουληθεί το κτίριο, όχι να κάνουν πρώτα να συζητήσουμε την πρόταση για αυτό, αμέσως, τελειωσμένο γεγονός. Εγώ προτείνω, λέει ο κύριος Τέρτης, το κτίριο και δεν είχε κάτσει, το θυμάμαι σαν τώρα, δεν είχε κάτσει ακόμα στην καρέκλα του, ότι εγώ προτείνω να τελειώνουμε, λέει εδώ δεν θέλουμε άλλες ιστορίες, να πουληθεί το κτίριο στο Γιάννη το Μάνι. Και λέμε ένα λεπτό, τι εννοείται το Γιάννη το Μάνι, για ποιο λόγο το Γιάννη το Μάνι να πουληθεί, ποιος πήρε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε, πώς δεν πήραμε πρώτα την απόφαση να το πουλήσουμε και δεύτερον, αν πάρουμε την απόφαση να το πουλήσουμε, κάντε προτάσεις αν θέλετε σε ποιο άτομα να το πουλήσουμε. Λοιπόν, προσφορές, ναι, προτάσεις, διαδικασίες. Και λέει, εδώ λέει έχουμε το καταστατικό. Ποιο καταστατικό? Εδώ το καταστατικό λέμε όλοι μας,
Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να το πάρουμε, να το διαβάσουμε και δεν το έχουμε. Ναι, το έχω εδώ, λέει ο κύριο Τζέτσο. Εμείς σαν τραστής δεν έχουμε το δικαίωμα να το διαβάσουμε. Τότε είναι που πήραμε και συγκεκριμένα εγώ το Trust Agreement και το έδωσα στο δικηγόρο και το μελέτησε και αρχινήσαμε αυτό το δικαστικό αγώνα. Και βέβαια πολλά έχουν επιθεί, αρχινήσαν να κάνουν reverse psychology και αρχίσαν να λένε ότι εγώ προσωπικά μαζί με τον κύριο Ηλίου και τον τωρινό πρόεδρο ότι θέλαμε να αγοράσουμε το κτίριο, αυτό που είναι κουτό. Δηλαδή εμείς σε ποιον πήγαμε από τους τραστείς να τους πούμε θέλουμε να αγοράσουμε το κτίριο? Σε κανέναν. Δεν πήγαμε να ρωτήσουμε. Ας έρθει ένας από τους κυρίους που είναι μέλη τους 7 που είναι υπέρ να πουληθεί το κτίριο ή να δωρηθεί και να πούνε ότι εγώ, ο Τάκης ο Ηλίου, ο Γιώργος Ομιλής, ο Τάκης ο Ηλίου και ο Βασίλης ο Μετάσσαδος που ισχυρίζονται, πλησιάσαμε ένα από αυτά τα άτομα να τους πούμε, σας παρακαλούμε, δώστε μας. Ουσιαστικά, κύριε Ομιλή, αντιδράτε στο να απολυθεί το κτίριο για να υπάρχουν έσοδα στην ομάδα. Εμείς, αυτό που όλη η ομογένεια, έχουν γίνει γενικές συνελεύσεις στη Λέση και μέλη των τραστής, το σύσσωμο το Διευθυντικό Συμβούλιο του Greek American και όλη η ομογένεια, είμαστε αυτό που λέγαμε πάντοτε. Να κάνουμε καινούριο καταστατικό, να αναπληρωθούν οι τραστείς πρώτον με νέα άτομα, να γίνει καταστατικό το οποίο θα λέει ότι δεν μπορεί κανένας να το δωρήσει και να το εκμεταλλευτεί. Εννοείται να υπάρχει νόμιμα γραμμένο και όχι άτυπα και από στόμα σε στόμα. Όπως υπήρχαν τώρα. Και να συνεχιστούν και να συνεχιστεί η αθλητική δραστηριότητα. Αυτό, πολύ απλό το θέμα. Τους έχουμε κάνει προτάσεις, έχουν έρθει άτομα με λεφτά και λένε τι θέλετε. Θέλετε να δώσουμε λεφτά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Πόσα θέλετε να δώσουμε? Όχι, αυτοί θέλουν το κτίριο να το... Γιατί αυτή η αιμονή? Γιατί υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα. Θέλουν σώνει και καλά. Όταν εγώ πήγα συγκεκριμένα πριν 2 μήνες και έπιασα τον κύριο Τάγιο, ο οποίος ο κύριος Τάγιος τυχαίνει να είναι ζωηρό μέλος το οποίο θέλει να δωρηθεί το κτίριο και να σβήσει η ιστορία του Greek America και το λέει ότι δεν υπάρχει, υπήρχε μόνο όταν έπαιζε αυτός. Τώρα που σταμάτησε και είναι στα 70 του, δεν υπάρχει Greek America εδώ και 30 χρόνια, λέει. Δηλαδή, κοιτάτε λογική. Και μου λέει στα έτσι, του λέω εσύ Πιτ, σε παρακαλώ να βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Τι μου λέει, αφού μου λέει το παίζετε τόσο μανιάτικα να μην το πάρει το κτίριο ο Γιάννης Ομάνης, όχι, λέει, θα πάμε δικαστικός και ό,τι αποφασίζει ο δικαστής. Και τελικά ξεκινήσατε ένα δικαστικό αγώνα. Ακριβώς. Τους έχουμε κάνει μήνυση ο σύλλογος. Mm-hmm. Τους έχει κάνει μήνυση ο σύλλογος. Έχουμε σταματήσει να πουληθεί το κτίριο ή να δωρηθεί. Τους έχει κάνει μήνυση ο σύλλογος της ομάδος. Της ομάδος. American. Και ταυτοχρόνως υπάρχουν και 3 τραστείς, το οποίο είμαι εγώ ένας, ο οποίος υπήρξα για πάνω από 40 χρόνια γενικός αρχηγός. Ο Τάκης ο Ηλίου, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος και αντιπρόεδρος σχεδόν 20 χρόνια, και ο Κώστας ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος ήταν για 11 χρόνια πρόεδρος. Αυτός ο δικαστικός αγώνας, κύριε Μελή, εσείς όλοι ήσασταν φίλοι. Φίλοι, οικογενειακοί φίλοι. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Ναι. Όλα αυτά τα άτομα. Βγαίνοντας πρώτη φορά όλα αυτά στη δημοσιότητα τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα προκληθεί ένας άλλος στην ομογένεια, γιατί η ομογένεια δεν τα γνωρίζει ο πολλής κόσμος, δεν τα γνωρίζει. Τα γνωρίζετε εσείς, οι 10, 20, 30 που ήσασταν ουσιαστικά οι αθλητικοί παράγοντες με τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Τι θα πείτε στην ομογένεια για όλα αυτά τα οποία, για αυτό το παρασκήνιο το οποίο αποκαλύπτεται σήμερα. Δικαστήρια, μαχαιρώματα κάτω από τη μέση, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις να πουληθεί, να μην πουληθεί. Τι θα πείτε στον ομογενή πατέρα, μάνα που θέλει να φέρει το παιδί του στις ομάδες και τώρα αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι θα του πείτε για να τον πείσετε και να συνεχίσει την αθλητική δραστηριότητα που είναι ζωή για το παιδί, να το κρατάει μακριά από τα ναρκωτικά και μακριά από κάθε τι αρνητικό στην διαδικασία της ζωής. Τι έχετε να του πείτε? Διότι αποκαλύπτεται μια σειρά από ένα σωρό αρνητικές διαδικασίες και αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Πανταζής και αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Στέφανος Γκάφας
και αυτά που καταγγέλλετε εσείς και επώνυμα και, τα λέτε. Και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι, και υπόλοιποι. Με τη σειρά τους θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Να τι θα πω. Πείτε σε αυτούς τους γονείς. Να σας πω ότι, άτομα τα οποία δεν εννοώ δεύτερα και τρίτα, δηλαδή όταν εννοώ δεύτερα και τρίτα που ξέρουν την ιστορία εντός, και είναι εντός των πραγμάτων, πολύ, ξέρουν τα πράγματα σωστά, αλλά σε τέταρτα και πέμπτα άτομα τα οποία ακούνε μόνο από τις εφημερίδες και μόνο από στόμα σε από στόμα. Βέβαια ακούνε διάφορα πράγματα, όπως είχε βγει ο κύριος Λαζαρίδης και είχε πει ότι εγώ είμαι ο αίτιος, αποφάσισε να το πουλήσει το κτίριο, κοιτάτε λογική, αποφάσισε να το πουλήσει το κτίριο στο κουμπάρο του, το Γιάννη το Μάνι, επειδή σπήγα να το αγοράσω εγώ. Α. Δηλαδή το συνειδητοποιείτε αυτό το πράγμα. Έχουν έρθει και έχει έρθει ο κύριος Μπέτσος και ο κύριος Τάγιος και λέγανε, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μικρός, αν δεν είμαι μικρός, αλλά από αυτούς τουλάχιστον, και μου λέγανε, Γιωργάκη από εκείνα τα χρόνια. Γιωργάκη, σου δίναμε, λέει, 20 και 25 χρόνια να κρατήσεις τον Greek America και μετά να διαλύσεις τον Greek America και να πάει στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και τους έλεγα, ποιος είμαι εγώ να το πάρω. Και τι εννοείται μου το δίνετε εμένα, ποιος είμαι εγώ. Να καταλάβετε. Δηλαδή τι εννοείται να μου το δίνατε εμένα. Στην πραγματικότητα όμως, μια και σας έχω απέναντί μου, δεν δείξατε ποτέ ενδιαφέρον να αγοράσετε το κτίριο. Για ποιο λόγο, είναι κουτό. Ακόμα και αυτοί οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Δηλαδή τι είναι, και αυτό είναι ένα πράγμα όμως. Ένα πράγμα, και θα το πω και δημοσίως, εντάξει. Το έχω πει στον κύριο Μπέτσο. Μια μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, να σου πω, Πολ. Εγώ σε συγχαίρω. Διατηλεφώνω. Μου λέει, τι εννοείς. Του λέω, σε συγχαίρω. Σου βγάζω το καπέλο. Του λέω, μου λέει, γιατί με δουλεύεις, με λέει. Του λέω, όχι, δεν σε δουλεύω. Εγώ σε συγχαίρω, διότι εσύ για 20 χρόνια έχεις το ίδιο πείμα. Το ίδιο. Το κτίριο πρέπει να δωρηθεί. Το κτίριο, το Greek America δεν υπάρχει. Το Greek America έτσι. Δεν έχεις αλλάξει την ιστορία σου. Ενώ λέω, ο φίλος μου και ο οικογενειακός μου φίλος, ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, ενώ μάλλον μαζί σου για χρόνια, για να μην γίνει αυτό το πράγμα, τώρα έχει αλλάξει 180 βαθμούς και ισχυρίζεται ότι εγώ πήγα να αγοράσω το κτίριο και λέει όλα αυτά τις συκοφαντίες, όλα αυτά τα ψέματα που δηλώνει στις εφημερίδες και τα λέει δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, του λέω, εσύ είσαι τίμιος, τουλάχιστον πάντοτε όλοι δεν πιστεύουν αυτά που έλεγες, αλλά ο άλλος τώρα που έχει λέει συκοφαντίες και ψέματα. Λοιπόν. Πού θα σας βγάλει αυτή η ιστορία? Ο Θεός ξέρει μόνο. Ο Θεός και τα δικαστήρια. Ο Θεός ξέρει. Διότι αυτοί δηλώνουν ότι ό,τι πει το δικαστήριο. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να συμβιβαστούμε. Πάντοτε θέλουν να δώσουμε λεφτά στον Αρχάγγελο Μιχάλη. Τους κάναμε πρόταση. Κοιτάτε να δείτε τι πρόταση τους κάναμε. Και πέστε μας εσείς τώρα, αν το ακούσετε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αν είναι λάθος αυτό, είναι καλή πρόταση. Θα καταχυρώσουμε το κτίριο. Θα το κάνουμε νόμιμο, ώστε να μην μπορεί να το εκμεταλλευτεί κανένας. Ό,τι έσοδα και κάνει το κτίριο, από όλα τα διαμερίσματα, θα φτιάξουμε τη λέσχη βέβαια κάτω και θα κάνουμε να γίνει profitable, να κάνει λεφτά. Ό,τι έξοδα είναι θα πληρώνονται και ό,τι κέρδος έχει θα δίνουμε 15% από αυτά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ εφόρου ζωής. Και τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν στις ομάδες. Πέστε μου, τι λάθος είναι αυτό το πράγμα. Πού το βλέπετε λάθος? Αυτό είναι ένα. Το άλλο τους έχουμε πει να τους δώσουμε 400.000 δολάρια στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και να φύγουν και να μας αφήσουν ήσυχους. Όχι. Γιατί σώνει και καλά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Πηγαίνετε να τους ρωτήσετε όλοι. Για να σας πω, γιατί είναι οικονόμα. Αν το κτίριο το πάρει ο κύριος Μάνης, το κτίριο αυτό μετά από ένα χρονικό διάστημα θα κοστίζει εκατομμύρια. Βέβαια, θα αλλάζει το ζώνη. Λόγω της ζώνης. Κατάλαβες. Και αυτά είναι προσωπικά. Και μέσα να είσαι σίγουρος ότι έχει και ο Λαζαρίδης μέσα, είναι μέσα. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Ξέρω το με το που λέω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Τι θα δημιουργηθεί. Θα δημιουργηθεί, αλλά όμως έτσι είναι η αλήθεια. Έτσι είναι, και, όχι μόνο, και δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει όλη η ομογένεια. Για ποιο λόγο δεν θέλουν να συμβαστούν? Πες μου. Για ποιο λόγο να μην παίρνει εφόρου ζωής ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 15.000 δολάρια, παραδείγματος χάρη 20.000 το χρόνο? Για ποιο λόγο? Ή να τους δώσουμε όλα μαζί 400.000 δολάρια. Υπάρχει άτομο αυτή τη στιγμή που το έχει δηλώσει και το δηλώνει δημοσίως ότι εγώ δίνω 400.000 δολάρια.
προκειμένου να μην πειραχθεί το κτίριο και να συνεχίσει η ιστορία λειτουργία της ομάδας. Πού βλέπετε το λάθος εσείς? Κλείνοντας, θέλετε ως τελευταία προσπάθεια να τους καλέσετε δημόσια σε ένα διάλογο ή πλέον το λόγο έχει δικαιοσύνη? Να σας πω κάτι. Το έχουμε κάνει αυτό. Είμαστε φίλοι και αυτό που ισχυρίζονται πολλοί, ότι κοίτα να δεις, μας λένε ότι ό,τι και να γίνει θα είμαστε φίλοι πάλι. Εντάξει, καλό είναι που το λένε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, τι φίλοι να είμαστε και με ποια καρδία θα είσαι φίλος με κάποιον και θα κάνεις τα πράγματα, δηλαδή η οικογενειακή φιλία, η παρέα όπως κάναμε στο παρελθόν, μετά από όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται και γίνονται. Δύο λόγια θέλω να μου πείτε για τον κόσμο που θα ακούσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Ο κόσμος φέρνει όμως τα παιδιά του. Έχετε πάνω από 175 παιδάκια από 4 μέχρι 18 χρονών. Μετά, τα τελευταία δύο χρόνια, δυστυχώς οι παιδικές ομάδες δεν κάνουν συνεδριάσεις στο σύλλογο. Και αυτό ήταν όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν άτομα τα οποία δυσαρεστούνται και όλα αυτά που έχουν ακουστεί και για πράγματα τα οποία συμβαίνανε στο σύλλογο, δεν συμβαίνουν τώρα, βέβαια μετά από όλα αυτά που έχουν ακουστεί και έχουν πειθεί, έχουν φτιάξει. Δηλαδή τα άτομα τα οποία κάνανε παράνομα πράγματα μέσα στο σύλλογο έχουν φύγει. Μέσα στο σύλλογο ή μέσα στη Λέσχη? Στη Λέσχη, στο Clubhouse που λέμε. Λοιπόν, έχουν φύγει και τους έχουν να διώξει. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχαν στοιχεία, τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ λέει, ότι κάποια περίοδο στη Λέσχη είχαν διακινηθεί και ναρκωτικά. Αυτό αληθεύει? Βέβαια, αυτό ήταν the turning point. Αυτό ήταν το turning point που έγινε και αυτό ήταν που μας έκανε εμάς να αντιδράσουμε τόσο ζωηρά. Ενώ το φέρναμε στη συζήτηση και συγκεκριμένα είχαμε πάρει απόφαση με αρχηγό τον κύριο Μπέτσο. Εντάξει, και όταν μάθαμε εγώ με τον κύριο Ηλίου ότι έγινε αυτό το πράγμα, παίρνουμε τον κύριο Μπέτσο τηλέφωνο και λέει, Σαββάτο θυμάμαι ήτανε, και λέει θα κάνουμε έκτακτο συμβούλιο την Τρίτη. Και ήταν να πάρουμε, ήταν η επιτάς. Στη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, κατά πάσα πιθανότητα, ο κύριος Μπέτσος πήρε τηλέφωνο τον κύριο Λαζαρίδη στην Ελλάδα. Τα συζητήσανε και κάνανε συμφωνία ότι περίμενε, μην πάρετε καμία απόφαση, να μην πάρετε καμία απόφαση, μέχρι που να γυρίσει ο Λαζαρίδης από την Ελλάδα, ώστε, και έχω ένα καλό deal. Θα κάνουμε πρόταση, θα το πουλήσουμε το κτίριο στο Γιάννη Τομάνι. Εντάξει, και αυτό, και μόλις γύρισε τον Οκτώβριο ο Λαζαρίδης από την Ελλάδα, καθίσαμε κάτω, Νοεμβρίου, και κάνανε την πρόταση να αγοράσει το κτίριο ο Γιάννης Ομάνης. Και έτσι έγινε όλη η ιστορία. Από εκεί άρχισε. Όταν εμείς, όλη η όταν εμείς πήραμε, πήρα, ήταν να πάρουμε απόφαση εκείνη την ημέρα, να διώξουμε τον Λεξιάρχη, που συγκεκριμένο ο Λάλας, εκείνο, ο Παναγιώτης, δεν ήταν στην Αμερική, ήταν στην Ελλάδα κι αυτός. Και θα παίρναμε απόφαση. Αλλά έρχεται ο Μπέτσο στο Συμβούλιο και λέει: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν αντιπρόεδρος. Μίλησα με τον Λαζαρίδη και μου είπε να μην κάνουμε τίποτα μέχρι που να γυρίσει από την Ελλάδα. Και όταν γυρνάει από την Ελλάδα, κάνουμε συμβούλιο και αποφασίζει να πάρει το κτίριο ο Γιάννης Ομάνης. Δηλαδή, η αφορμή των ονών σας ήταν για να αλλάξει η διαδικασία, να αλλάξουν τα πράγματα λόγω των αρνητικών δεδομένων μέσα στη Λέσχη, Φεβώς. που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί αυτά όλα που λέγονται είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες και θα έχουν συνέπειες. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Όχι. Ό,τι γίνεται αρνητικό έχει να κάνει με τη Λέσχη. Τα οποία, βέβαια, οποία... να ξανατονίσω πάλι, έχουν διορθωθεί τώρα. Βέβαια, είναι τώρα ένας χρόνος και τα οποία δεν έχουν όλα αυτά τα άτομα. Έχουν απομακρυνθεί. Απομακρυνθεί, σταμάτησε το τσιγάρο, έχει γίνει μεγάλη.